γίνεται η Παγκόσμια Σύνοδος για την Ανθρωπιστική Κρίση. Στείνεται περίεργο σκηνικό για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναγκάζεται να αλλάξει τα σχέδιά του. Νικόλα Μαρκαντώνη, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι ακριβώς όπως το λες, Χρύσανθε. Φαίνεται ότι ο Έρντογαν επεφύλασε μια έκπληξη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ και μέρες λεγόταν ότι ο Μουσταφάκιτζ ήταν δυσαρεστημένος με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, γιατί δεν τον κάλεσε στη σύνοδο αυτή την ανθρωπιστική, για την ανθρωπιστική κρίση ως αρχηγό κράτους. Έτσι τώρα, ενώ ήταν όλα έτοιμα για το δείπνο στο οποίο θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με όλους τους ηγέτες που εκπροσωπούν τη χώρα τους εδώ, ενημερώθηκε ότι στο δείπνο θα βρίσκεται και ο Μουσταφά Ακιντζή. Έτσι λοιπόν, όπως μας έχει λεχθεί, ως αντίδραση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα μεταβεί στο δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Έρντογαν. Άρα υπήρχε ένα δείπνο στο οποίο είναι καλεσμένοι προφανώς οι ηγέτες όπου εκπροσωπούν τις χώρες τους, και εκεί φαίνεται να παρισφρεί την τελευταία στιγμή ο Μουσταφά Ακιντζή σε ένα σκηνικό προκειμένου να αναβαθμιστεί έστω και σημειολογικά η παρουσία του ψευδοκράτους, έτσι. Ακριβώς, Χρύσανθε, είναι καλεσμένοι, προσκεκλημένοι 60 αρχηγοί κρατών. Δεν υπήρχε αναφορά μέχρι αυτή την ώρα για τον Μουσταφά Ακιντζή. Φαίνεται όμως ότι την τελευταία στιγμή υπήρξε αυτό το σκηνικό για να αναβαθμιστεί το ψευδοκράτος. Μάλιστα.